Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα αναλύσουμε, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι, γιατί κάποιοι φίλοι θέλανε διάφορα, με ρωτούσαν και τα λοιπά, με θέμα το σκύλο. Θα πούμε μια γενική περιγραφή για το σκυλί και μετά θα έχουμε εκτενή κεφάλαια, θα έλεγα, για κάθε ένα κομμάτι της ζωής του σκύλου, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία του. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το σκύλο γενικά. Είτε είναι αυτό είναι κυνηγό σκύλο, είτε είναι ένα σκύλι συντροφιάς. Αυτό το σκυλάκι που θέλουμε να έχουμε μαζί μας, είτε να μας συντροφεύει στο κυνήγι, είτε να μας συντροφεύει στο σπίτι, είτε το έχουμε μέσα, είτε το έχουμε έξω σε κάποιο κήπο, κτήμα κτλ. Έχει κάποιες ανάγκες. Οι ανάγκες του αυτές αρχίζουν από την πρώτη μέρα, θα έλεγα, της ζωής του, μέχρι την τελευταία. Οπότε θα πρέπει να τις γνωρίζουμε όλες τις ανάγκες. Επίσης, έχει κάποιες, θα έλεγα, ιδιαιτερότητες, κάποιες ράτσες σκύλων κτλ. Τώρα, θα πάμε λίγο να δούμε πώς επιλέγουμε ένα σκυλί, είτε είναι αυτό μικρό είτε είναι μεγάλο. Καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζουμε για ποιο λόγο θέλουμε να πάρουμε ένα σκυλί. Θέλουμε να πάμε για κυνήγι, θέλουμε να πάμε να το έχουμε για συντροφιά, για βόλτα. Οπότε θα καταλήξουμε και στην ανάλογη ράτσα σκύλου που θέλουμε. Προτού καταλήξουμε στην κατάλληλη ράτσα σκύλου που θέλουμε, αν τη γνωρίζουμε καλώς, έχουμε δηλαδή ξανά πάρει τέτοιο σκυλί και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την φυλή που υπάρχει, έτσι ώστε γνωρίζουμε τις ανάγκες και τις συμπεριφορές της. Προτού καταλήξουμε, όπως είπα, στην φυλή που θέλουμε να πάρουμε του σκύλου, στη ράτσα, θα πρέπει να ρωτήσουμε τι είναι αυτό το σκυλί, γιατί έχει γεννηθεί, ποιος είναι ο σκοπός που το δημιουργήσαν, γιατί κάποιες ράτσες δημιουργήθηκαν στην πορεία με κάποιες διασταυρώσεις, έτσι ώστε να δούμε, αν σε εμάς ταιριάζει αυτό το πράγμα που θέλουμε. Να πω ένα μικρό παράδειγμα. Π.χ. τα χάσκι, τα οποία είχαν δημιουργηθεί πάνω στις βόρειες χώρες για να μεταφέρουν με τα έλκεθρα διάφορες, κάνουν σε ουσία εμπόριο με τροφές, ανθρώπους κτλ. Εδώ πέρα τα σκυλιά αυτά σε χώρες με υψηλή θερμοκρασία, θα έλεγα όπως είναι και η Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, δυσκολεύονται κάπως. Οπότε προσπαθούμε να προσαρμόσουμε κάποιες ανάγκες μας. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι αυτό που είπαμε. Να δούμε τι ράτσα θέλουμε, γιατί το θέλουμε και να το διαλέξουμε. Δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και να ξέρουμε είναι οι ανάγκες του σκύλου που θα πάρουμε, θα μπορούμε να τις καλύψουμε, είτε αυτές λέγονται διατροφής, είτε αυτές λέγονται συμβίωσης με εμάς, είτε λέγονται θέματα υγιεινής, είτε και θέματα κτηνιατρικά ακόμα. Θα έχουμε τον κατάλληλο χώρο δηλαδή να το στεγάσουμε το σκυλί. Θα έχει την κατάλληλη άνεση. Θα έχει τον κατάλληλο, θα έλεγα, περιβάλλον. Οπότε πρέπει να το δούμε και αυτό. Τρίτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να δούμε πρωτού πάρουμε ένα σκυλί είναι αν θα μπορούσαμε να το ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του σκύλου. Δηλαδή, ο σκύλος όταν το έχουμε, παράδειγμα, ειδικά ένα σκυλί συντροφιάς, τι θέλει? Να είναι μαζί μας, όπως και εμείς θέλουμε στην ουσία να είμαστε μαζί του, αλλά και να κάνει και μια βόλτα, να εκτονώνεται κτλ. Τα κυνηγόσκυλα, παράδειγμα, θέλουν να βγαίνουν, να τρέξουν έξω στο κυνήγι ή στην εκπαίδευση που τα βγάζουμε όταν είναι ο χρόνος τους. Πρέπει να δούμε αυτό. Μετά πρέπει να δούμε το άλλο, είναι ότι αν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε
χώρους καλής διαμονής. Δηλαδή, πού θα ζει το σκυλί μας. Αν είναι μαζί μας στο σπίτι, πρέπει να κάνουμε ένα χώρο έτσι ώστε να ξέρει το σκυλί, να αρχίζει να προσαρμόζεται και να πηγαίνει να κάτσει στο χώρο του, να κάνει την ανάγκη του έξω όταν το βγαίνει, να μάθει αυτό το πράγμα και να ξέρει τις ώρες περίπου πάνω κάτω που θα είναι μαζί μας, έτσι ώστε να μην έχει αλλοπρόσθετες συμπεριφορές. Δεν μπορούμε ένα σκυλί να το πάρουμε και να το κλείσουμε στο σπίτι. Ή να το έχουμε δεμένο στην αλυσίδα, μέσα σε ένα βαρέλι ή μέσα σε ένα. Έχω δει μέχρι και τενεκέ σκουπιδιών. Κάδο μάλλον, συγγνώμη. Οπότε πρέπει να δούμε και το χώρο το οποίο θα διαμένει. Μετά το άλλο που πρέπει να δούμε είναι το τι ανάγκες έχει από θέμα διατροφής. Δηλαδή, ένα μικρό σκυλί μιας μικρής φυλής, π.χ. ένα Jack Russell, θέλει πολύ λίγο φαγητό. Οπότε θα χρειαστούμε, θα έλεγα, λίγο φαγητό, καλής ποιότητας πάντα όσο μπορούμε. Με ένα σκυλί π.χ. Καυκάσου ή ένα Αγίου Βερνάδου που είναι γιγαντόσωμα σκυλιά, θέλουν πάρα πολύ φαγητό. Οπότε θα δούμε, πρέπει να δούμε και το θέμα φαγητού. Το πώς θα. Δεν θέλει μόνο φαγητό, το μεγάλο σκυλί θέλει και παραπάνω χώρο εννοείται. Πώς θα το ταΐζουμε στη συνέχεια. Γιατί και πολλές φορές είναι θέμα οικονομικό για κάποιους. Το άλλο λέει το φαγητό το μαγειρεμένο είναι κτλ. Κοιτάξτε, δείτε. Θα το δούμε αλλού το θέμα διατροφής, θα το δούμε σε άλλο κεφάλαιο και θα το αναλύσουμε γενικότερα. Τώρα, εφόσον διαλέξουμε το σκυλί που θέλουμε να μας συντροφεύει στο κυνήγι ή στο σπίτι μας, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο που έχει αυτή τη φυλή. Αν θέλετε και συντροφιά, υπάρχουν και πολλές φυλοζωικές που δίνουν κάποια αδέσποτα ζώα κτλ. Μικρά, ακόμη και κουταβάκια είναι πολλές φορές που κάποιοι τα παρατάνε. Και οπότε μπορείτε να κάνετε και αυτό το καλό, αν θέλετε κάποια συγκεκριμένη ράτσα, κάποια συγκεκριμένη φυλή. Αλλά ακόμη και αυτό να κάνετε, πρέπει να ρωτήσετε να δείτε τι σκυλί είναι, δηλαδή θα το δείτε περίπου, ή να άμα ξέρουν κάποια από τι ζώα ήταν, έτσι ώστε για να δείτε αν θέλετε ένα μεγαλόσωμο ή ένα μικρόσωμο σκύλι. Αυτό από το θέμα της μεριάς του σκύλου, από τι θέλουμε φυλή να καταλήξουμε κτλ. Μετά, πες ότι πήραμε ένα σκύλι. Θα πρέπει, όπως είπαμε, έχει κάποιες ανάγκες ο σκύλος. Η ανάγκη να βγει λίγο βόλτα, να κάνει την ανάγκη του έξω, να μην μάθει να κάνει την ανάγκη στο χώρο του που είναι, ειδικά αν είναι στο σπίτι, να μπορεί να έχει μια καλή διατροφή. Να ξέρετε, καλή διατροφή βοηθάει και στην καλή λειτουργία του σκύλου και σαν υγιεινής, αλλά και θέμα συμπεριφοράς. Δεν μπορεί να είστε ένα σκύλο χόρτο και να έχετε απαιτήσεις στο κυνήγι, παράδειγμα. Ή να έχετε απαιτήσεις να έχει καλά κόπρανα, να έχει καλό τρίχωμα, καλή μυϊκή μάζα. Όλα αυτά υπάρχουν συνδυασμός της τροφής και της άσκησης. Πολλοί λένε, είπαμε τα μαγειρευτά. Καθένας επιλέγει αυτό που θέλει, αλλά ένα παράδειγμα, να σου πω παράδειγμα για τη φίλη σέτερ που έχω. Ένα σέτερ που είναι 20-25 κιλά, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να κανονίσουμε την ποσότητα που θα χρειαστεί σε βιταμίνες, ηχνοστοιχεία, μέταλλα, πρωτεΐνη για το μυϊκό του όγκο που έχει. Δεν μπορείς να βάλεις μέσα να βάλω μισό κιλό κοτόπουλο, λίγο ρύζι, λίγο καρότο, λίγο αυτό, λίγο τ' άλλο. Όλα αυτά, ναι μεν είναι δικά μας, ξέρουμε ότι είναι φυσικά κτλ. Δεν είναι κάποια κατεργασμένα κρέατα ή άλλα λίπη κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο σκύλος μας με αυτό. Σε μία σκυλοτροφία όταν πάρουμε, γράφει κάποια αναλυτικά στοιχεία σύνθεσης, που λέει πρωτεΐνη, ζωικά, λίπη, φυτικά, μέσα ανόργανα στοιχεία, μέταλλα, διάφορα ότι έχει βιταμίνες κτλ. Και έχει μια αναλογία, σου λέει στα 20 κιλά θα δώσει, ξέρω εγώ, 200 γραμμάρια τροφής. Οπότε εκεί πέρα ξέρουμε ότι ακριβώς θα πάρει ο σκύλος μας αυτό που έχει ανάγκη. Ή σε λέει,
για μέρες άσκησης θέλει 300 γραμμάρια τροφής. Και εσύ λοιπόν εκεί πέρα είσαι, θα έλεγα, πιο σίγουρος γι' αυτό. Καλό είναι, δεν είναι καλό, κακό να δίνεται και φαγητό, αλλά καλής ποιότητας φαγητό. Όχι ότι τρώμε εμείς, πρέπει να τρώει και ο σκύλος μας. Δεν μπορεί να τρώει γλυκά. Δεν μπορεί να τρώει σάλτσες, κοκκινιστές και διάφορα άλλα που βάζουμε στα φαγητά μας. Οπότε πρέπει να δείτε και αυτό το πράγμα. Μετά, θέμα υγιεινής. Πρέπει να επιλέξετε έναν κτηνίατρο που τον έχει την εμπιστοσύνη και να φροντίζετε για το σκύλο σας, για την υγιεινή του. Από την πρώτη, μάλλον όχι την πρώτη μέρα, από την τέταρτη εβδομάδα περίπου, τρίτη εβδομάδα της ζωής του, όταν ο κουτάβιο αρχίζει, θα πρέπει να αρχίσει να, λέγαμε σε εισαγωγικά, κάνει τις πρώτες επισκέψεις στο κτηνίατρο και να αρχίσει να παίρνει κάποια φάρμακα που χρειάζεται. Για από παρασυράτο στο σκύλο για τα εσωτερικά παράσιτα που χρειάζεται στην αρχή και στη συνέχεια τα εμβόλια που κάνει όταν είναι μικρό, για να αποκτήσει σιγά σιγά τα αντισώματα από διάφορες αρρώστιες που κυκλοφορούν στα σκυλιά και μεταδοτικά νοσήματα, όπως είναι και η λύσα που πλέον είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο της λύσας. Αυτό από θέμα κτηνιάτρου. Μετά είπαμε για το κουτάβι από θέμα διατροφής λίγα πράγματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης μετά το χώρο διαμονής εκεί που θα μένει, όσο μπορείτε. Καλό είναι να έχει ο σκύλος κάποια περιοχή, χώμα κτλ, έτσι ώστε να πατάει πάνω σε χώμα. Θα με πείτε αν σκάβει κάνει. Υπάρχουν τρόποι που μπορώ να σας πω, έτσι ώστε δεν μπορεί να σκάβει σε χώμα ο σκύλος. Καλό είναι να είναι ένα μοχάλικο, έτσι ώστε να μπορεί και τα νύχια του να δουλέψει και τα λοιπά, γιατί έχει κάποιο ανάγκη, πατούσε να μην είναι σκυλιές, να είναι τόσο σκυλιές πάνω στο τσιμέντο, για το πλένουμε, να ξέρετε όταν είναι τσιμέντο καλό είναι που τα πλένε και τα λοιπά, αλλά το θέμα είναι ότι μαζεύει, έχει παραπάνω μυρωδιές, δεν αναπνέει ο χώρος γύρω εκεί πέρα, αποτέλεσμα και τα ούρα και τα λοιπά που θα κάνει σε κατασίες, να μαζεύονται και διάφορα έντομα και τα λοιπά, αλλά και πολλές φορές όταν πλένουμε και τα λοιπά εκεί στον χώρο του, πρέπει το σκυλί μετά να είναι στεγνό, γιατί αν τα πατάει σε υγρασία και μένει πολλή ώρα, οι πατούσες του παθαίνουν ζημιά από κάτω. Και ειδικά είναι τσιμέντο και έχει σχισμές και τα λοιπά, τραυματίζει και το πέλματο από κάτω. Ειδικά για τα σκυλιά που είναι συνήθως, θα έλεγα, συντροφιάς. Πιο πολύ. Επίσης, μετά πρέπει να δούμε το θέμα συμπεριφοράς του σκύλου, αυτό που θα πάρουμε. Δηλαδή, πολλές ράτσες λένε είναι επιθετικές. Επιθετικές σκυλιά μπορούν να είναι οποιαδήποτε σκυλιά. Είτε είναι αυτό λέγονται κυνηγόσκυλα, είτε λέγονται ζώα συντροφιάς ή κάποια άλλα ζώα. Π.χ. ποιμηνικά. Κάποιοι είπαμε έχουν δημιουργηθεί όλο για ένα σκοπό. Λογικό είναι ένα παράδειγμα, να πω ένα pitbull, μια γνωστή φυλή, να έχει κάποια πιο επιθετική συμπεριφορά από ένα setter. Γιατί είναι πιο, θα έλεγα, έχει φτιαχτεί για διάφορες κοινομαχίες, κάποιοι τα βάζα παρά κτλ. Οπότε αυτό μεταδίδεται πολλές φορές. Αλλά να θυμάστε κάτι, πίσω από ένα, λέει, σκύλο με επιθετική συμπεριφορά, πολλές φορές κρύβεται ένας κακός ιδιοκτήτης ή εκπαιδευτής. Όταν δούμε μια κακή συμπεριφορά σε ένα σκύλι, πρέπει να την κατευθείαν να την κάνουμε να την ξεχάσει, θα έλεγα. Είναι πολύ επικίνδυνο σε ένα ζώο που θα δούμε μια επίθεση σε έναν που δεν το γνωρίζει ή ακόμα και σε έναν δικό μας άνθρωπο, να την καλύψουμε, θα έλεγα, συσταγωγικά. Θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο το έκανε. Γιατί υπήρξε αυτή η συμπεριφορά. Υπάρχει κάποιος λόγος, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος. Οπότε πάμε στη συμπεριφορά του σκύλου, θέλει προσοχή. Δηλαδή διαλέγουμε τι συμπεριφορά, θα έλεγα, ταιριάζει σε εμάς. Αν θέλουμε, έχουμε ένα σκύλι φύλακα, παράδειγμα, σε ένα βερεφραγμένο χώρο, θέλουμε μια συμπεριφορά φύλακα. Δεν θέλουμε ένα μαθακό σκυλί
να πάρουμε και να το έχουμε και να πηγαίνει και να κάνει βόλτες μέσα στο χώρο και όποιος πράγει να πηγαίνει να τον γλύφει, να τον χαϊδεύει κτλ. Θέλω με ένα σκυλί φύλακα. Γι' αυτό το παίρνουμε. Θα εκπαιδευτεί σε φύλακα. Άμα θέλουμε να το έχουμε στο σπίτι για συντροφιά, το έχουμε και συντροφιά. Δεν θα μπαίνει κάποιο μέσα στο σπίτι μα και θα τον τρώει. Οπότε βλέπουμε και αυτό το πράγμα τι θέλουμε, που θέλουμε να καταλήξουμε. Είναι και αυτό που λέγαμε στις ανάγκες του σκύλου και του ιδιοκτήτη. Μετά είναι το θέμα πόσο χρόνο θα έχουμε μαζί με το σκύλο μας. Όσο περισσότερο χρόνο περνάμε με το σκύλο μας, τόσο πιο πολύ δαινόμαστε. Έτσι είναι και με τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε παρατημένα και να έχουμε απαιτήσεις τα σκυλιά. Είναι σαν να λες, εγώ έχω το σκυλί μου μέσα όλη μέρα και θέλω να βγω αύριο στο κυνήγι και να αρχίσει ο σκύλος με κυριάκι ξαφνικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το σκυλί πρέπει να έχει κάποια στάδια εκπαίδευσης πιο μπροστά, έτσι ώστε να υπάρξει και ανάλογη συνέχεια και ανάλογη πορεία του. Οπότε πρέπει να περνάμε πολύ χρόνο μαζί με τα σκυλιά μας, όσο μπορούμε παραπάνω δηλαδή. Να τα κάνουμε βόλτα, να τα παίζουμε κτλ. Αυτό πράγμα πρέπει να συμβαίνει από την πρώτη μέρα, θα έλεγα, της δημιουργίας τους, αν τα είναι δικά μας σκυλιά, αν το έχουμε μικρό κουτάβι ή όταν το πάρουμε κουτάβι, αν είναι μεγάλο, εκεί πρέπει να το δούμε σοβαρά το θέμα, γιατί πρέπει να δούμε κάποιες συμπεριφορές που να έχει ίσως αποκτήσει από τον ιδιοκτήτη που το είχε. Επίσης να ξέρετε κάτι, υπάρχουν κάποιες επίτητες συμπεριφορές οι οποίες μεταδίδονται από σκυλί σε σκυλί, ενώ από την μάνα και τον πατέρα, οι οποίες πολλές φορές είναι και δύσκολο να κάνουν, είναι αναστρέψιμες. Υπάρχουν κάποιες όμως που είναι και αναστρέψιμες. Π.χ. για την κορτοφοβία θα πούμε. Αν η κορτοφοβία είναι μεταδοτική από τους γονείς, έχει κάποιος δηλαδή γονέας του κουταβιού μας η κορτοφοβία, αυτό είναι πολύ δύσκολο όσο κατάρθω να το εξαλείψουμε. Αν είναι από ένα δικό μας λάθος, μέσα συμπεριφορά δικιά μας ή ενός αλλού που το πήρε και το έκανε ζημιά του σκυλί, το έκανε θα λέει κορτόφοβο, πολλές φορές έχουν φοβίες με άλλα ζώα, με ανθρώπους. Έχουν πολλές φοβίες, δεν είναι μόνο η κορτοφοβία που λέμε. Που λέω κορτοφοβία τώρα για εμάς συγκεκριμένα, για τα κυνηγητικά σκυλιά. Πολλές φορές που έχουν κορτοφοβία. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δούμε και να το διορθώσουμε, ή αν δεν διορθώνεται, δυστυχώς μετά το ζώο αυτό δεν μας κάνει αυτό που πρέπει. Θα το έχουμε μια συντροφιά αναγκαστικά. Οπότε, είναι και θέμα συμπεριφοράς. Τη συμπεριφορά πρέπει να δούμε πρωτού πάρουμε ένα σκυλί. Τώρα, μετά το άλλο. Πρέπει να διαλέξουμε τι θέλουμε, ένα αρσενικό ή θηλυκό σκυλί. Να ξέρετε πάντα, το 90% των ζώων έχουν πάντα αντίθετη έλξη. Δηλαδή, ένα αρσενικό σκυλί δένεται πολύ εύκολα με μια γυναίκα. Ή και ένα θηλυκό σκυλί δένεται πολύ εύκολα με έναν άντρα. Όχι δεν συμβαίνει το αντίθετο, εννοείται συμβαίνει. Αλλά είναι πιο. Έχει παρατηρηθεί ότι η συμπεριφορά και το δέσιμο είναι πιο καλό στα αντίθετα φύλλα. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα πάρουμε. Γιατί το λέω αυτό. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα θηλυκό σκυλί, κάποιος μετά από καιρό θα αφήσει σε ίσπρο. Οπότε πρέπει να προσέχουμε να μην έχουμε, αν δεν θέλουμε μια ανεπιθύμητη γέννα, να το έχουμε κάπου φυλαγμένο σωστά. Αν είναι μέσα στο σπίτι μας, θα έχουμε λίγο θέματα με τα αίματα και αυτά. Αλλιώς, αν είναι έξω, πρέπει να το φυλαγμένο, να μην πάει κάποιο αρσενικό αδέσποτο ή ένα άλλο ζώο που έχουμε δικό μας αρσενικό, για να μην ζευγαρώσει. Οπότε πρέπει να δείτε και αυτό, και αυτή την ανάγκη. Ή το αρσενικό σκυλί. Δεν θα έλεγα έχει ανάγκες και τα λοιπά, απλώς δεν πρέπει να είναι κοντά σε θηλυκές σκύλες όταν έχουν ίστρο, γιατί αλλάζει πολλά σκυλά έχουν πολύ παράξενη συμπεριφορά, ακόμη και στο θέμα πάνω κυνηγιού. Μου έχει τύχει να κατεβάσω ένα θηλυκό που είχε ίστρο και δεν το ήξερα, με ένα αρσενικό, και όταν το κατάλαβα γιατί πήγε τη μύριζε και τα λοιπά, το έβαλα μέσα στο θηλυκό, έβγαλα το αρσενικό και δεν κυνηγούσε μετά. Το μυαλό του ήταν εκεί πέρα. Οπότε πρέπει να δείτε και αυτό το πράγμα. Στο πώς θέλουμε, τι ανάγκες θέλουμε σε ένα σκύλο μας. Τι να πάρουμε. Αυτό.
Τώρα, θα σας πω, τελειώνω εδώ το βιντεάκι μου και ελπίζω μη σας κούρασα και θα σας πω τι θα, τα επόμενα βίντεο τι θα είναι. Θα είναι πρώτα συμπεριφορά σκύλου, υγιεινή σκύλου, διαβίωση σκύλου, εκπαίδευση σκύλου και μηνύματα σκύλου προς εμάς. Ό,τι άλλο θέλετε για να μιλήσουμε για το θέμα σκύλο, κεφάλαιο σκύλο, που είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δεν λέμε ποτέ. Α, και ένα άλλο είναι αναπαραγωγή και αναπαραγωγή και επιλογή κουταβιών θα κάνουμε, θα πούμε μερικά πράγματα. Εσείς θα μου πείτε τι θέλετε ακριβώς στα σχόλιά σας να αναλύσουμε και ό,τι θέλετε θα δημιουργήσω εγώ τα βίντεο έτσι ώστε να έχουμε κάποια επικοινωνία και να μπορέσω κάποιους φίλους αν θέλουν και τα λοιπά να τους πω 5 συμβουλές. Εγώ έχω σκυλιά από κυνηγό σκυλά και σκυλιά φέρμας, αλλά είχα παλαιότερα και λαγωνικά. Από 18 χρονών που έβγαλα άδεια και τα λοιπά, αλλά από πολύ μικρό ήμουν μέσα σκυλιά, να σας πω λίγο έτσι ένα σύντομο βιογραφικό για να ξέρετε. Από πολύ μικρό ήμουν μέσα σκυλιά, από την πρώτη μέρα θα έλεγα της ζωής μου, ο πατέρας μου είχε σκυλιά, ήταν κυνηγός. Βέβαια όχι τότε καθαρόιμα σκυλιά, μετά όταν μεγαλώσαμε, εγώ ήταν 18 χρονών και έβγαλα άδεια, πήρα το πρώτο μου σκυλί καθαρόιμο που ήταν ένα πόιντερ. Στη συνέχεια είχα όλες τις φυλές των σκύλων φέρμας. Είχα επανέλ, μετά το πόιντερ, είχα κούτσχαρ, είχα σέτερ και μετά κατέληξα στα σέτερ. Για αυτό το κυνήγι που θέλω να κάνω εγώ. Επίσης έχω στρατιωτικό σκύλο εδώ και 8 χρόνια περίπου και έχω εκπαιδευτεί πάνω σε στρατιωτικούς σκύλους για φύλαξη, συμπεριφορά και βασική επακοή κτλ. Οπότε όποιο κεφάλαιο θέλετε μπορώ να σας το αναλύσω όσο μπορώ κτλ. Υπάρχουν διάφορα βίντεο σίγουρα και τα λοιπά που δείχνουν διάφορους τρόπους εκπαίδευσης που υπάρχουν. Να ξέρετε κάτι, βλέπετε ένα βίντεο, λες α, τι ωραίο σκυλί, πώς τα κάνει όλα αυτά, τι ωραία τα κάνει. Αυτό το σκυλί για να φτάσει σε εκείνο σημείο, όπως και ένα κυνηγός και να φτάσει σε ένα σημείο να κυνηγάει άριστα που θέλουμε, έχει περάσει πολύ μεγάλη εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση πάντα χωρίζεται σε στάδια. Δεν μπορείτε ένα σκυλί να το ρίξετε κατευθείαν μέσα στην πεκάτσα και να κυνηγάει κατευθείαν μπεκάτσα. Που θα το πάτε σε ένα ορτή, θα το πάτε σε μια επιδηδία, θα το πάτε κτλ. Σιγά σιγά. Έτσι είναι και, και η βασική εκπαίδευση ένα σκύλο φύλακα ή η υπακοή του. Η βασική υπακοή πρέπει να αρχίσει σε στάδια, να χωριστεί σε στάδια και όταν περάσει το ένα στάδιο να πάτε στο άλλο. Δεν πέρασε το ένα στάδιο, δεν προχωράτε στο άλλο στάδιο. Οπότε χωρίζουμε θα έλεγα την εκπαίδευση του σκύλου μας έτσι. Αυτό είναι. Τώρα εσείς θα μου πείτε τι θέλετε κτλ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας, όλους τους φίλους, για τα καλά σας λόγια και ό,τι θέλετε και μπορώ να σας βοηθήσω, μπορείτε να γράφετε μηνύματα, να με ακολουθήσετε στο Instagram και να μιλάμε πιο, θα έλεγα, ιδιωτικά ή στο Facebook, Setter di Pasqual. Οπότε θα τα λέμε και από εκεί πέρα. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια. Θα έχουμε τώρα, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, οπότε θα αρχίσει η κυνηγητική σεζόν σιγά σιγά να αποκτά πιο πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, να κάνουμε κάποια βίντεο που έχω ετοιμάσει και λοιπά, να τα δούμε. Οπότε λοιπόν μιλάμε, σας ευχαριστώ πολύ, περιμένω τα μηνύματά σας για να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά πολύ από το κανάλι Di Pasqual, εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους.